Για καλώς ήρθατε. Είναι μια καινούργια προσπάθεια αυτό που κάνουμε. Ε, νομίζω ότι ζηλέψαμε τα podcasts που βλέπαμε από Αμερική. Τον Lex Friedman, τον Ολιν, τον Joe Rogan. Και το είχαμε κουβεντιάσει με τον Σπύρο και τον Νίκο ότι δεν υπάρχει κάτι ανάλογο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Όπου να γίνονται κάποιες έτσι ανοιχτές συζητήσεις, παντός επιστητού, αλλά με ένα γενικό πνεύμα γύρω από αυτό που έχουμε δημιουργήσει τους innovative Greeks ε, στο ΣΕΒ, δηλαδή τους καινοτόμους ή, εγώ προτιμώ τη λέξη, εφευρετικούς Έλληνες και Ελληνίδες. Και αυτή η προσπάθεια των podcasts θα είναι απλά συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει κάτι πολύ ενδιαφέρον, συνήθως μια εταιρεία ε, ή περισσότερο από μια εταιρεία, και μπορεί να μοιραστούν μαζί μας αυτό το ταξίδι, αυτή την εμπειρία που είχαν. Αυτή είναι η περισσοτερο απο μια εταιρεια και μπορουν να μοιραστουν μαζι μας αυτο το ταξιδι αυτη την εμπειρια που ειχαν αυτη ειναι η ιδεα Λοιπόν, τώρα τον Νίκο και τον Σπύρο, εγώ τους ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Ε, είναι πλέον και φίλοι μου. Ε, βρεθήκαμε μαζί όταν στείναμε την upstream. Και όπως περισσότεροι θα ξέρετε, κάποια στιγμή ήρθαν στο γραφείο μου και θυμάμαι και τη μέρα συγκεκριμένα. Πρέπει ήταν ε, 10 χρόνια πριν, αυτό το μήνα πρέπει να ήταν ή τον άλλο. 10 το χρόνια προχή. πριν ήταν. 10 χρόνια πριν, το 12. Το 12. Ε. Λοιπόν, ε, μια μέρα εμφανίστηκε ο Σπύρος, ο Σπύρος νομίζω ήρθε πρώτος, ο οποίος ήταν ο τεχνικός μου διευθυντής, ο CTO της Upstream και από τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Ο Νίκος ήταν ο διευθυντής πωλήσεών μας και μου είπε ότι κοίτα να δεις θα ήθελα να ξεκινήσω κάτι δικό μου. Και έχω μια ιδέα με τον Νίκο που είναι ότι το software για να μπορεί μια εταιρεία να προσλαμβάνει κόσμο και να τον αξιολογεί είναι άθλιο. Ήταν. Και μάλιστα μου έδειξε και αυτό το οποίο χρησιμοποιούσαμε τότε στην Upstream, που πράγματι έμοιαζε με λογιστικό πακέτο, ας πούμε, παλιά σχολή. Για να μην τα πολυλογούμε, ξεκινήσαν. Ήμουνα κι εγώ angel investor, ευτυχώ για μένα. Ε, και, και κάπω έτσι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι τη Workable το 2000... 2012. 2012. 2012. Ήταν περίπου, θυμάστε τότε κάτι εκλογέ το Μάιο που λέγαμε που πρώτη φορά τη λέξη Brexit που λέγαμε ότι θα βγει η Ευρωπαϊκή τότε ήταν. Για θύμισε μου τότε τι γινόταν. Εσεί θα το θυμάστε καλύτερα από μένα γιατί τότε φτιάχνατε την εταιρεία. Εγώ κάπω είναι στη μνήμη μου δεν ξεκάθαρο. Ποια ήταν αυτή η εποχή. αυτή η εποχή τώρα το έχουμε ψηλοξεχάσει. Αλλά ήταν για πρώτη φορά που Αρχίστε να μιλάνε όλα τα média διεθνώ ότι αυτή η χώρα θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο όρο Brexit, τώρα το, έχει, το Brexit μα το έχει κρύψει αυτό. Τότε ήμασταν εμεί οι, οι αυτοί που τους πετάγανε απ' έξω. Και υπήρχε γενικότερα ότι άρχιζε η κρίση, όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν δύσκολη περίοδο στην Ελλάδα. Πήγε μεγάλη ανησυχία. Ε, για να κρύβει τότε το περίφημο blog post που είχαμε κάνει, το Drachma Startup, Μα το είχαν πει για στιγμή. Στι, κάνετε startup στην Ελλάδα. Τώρα στη Δραχμή θα εγώ. Και θα αρχή το workout μεταξύ μα το λέγαμε λίγο Drakma start Startup. Η τρελή που πάνε να. <στοί> να... Και εσύ πήρε αυτή την εποχή πώ τη θυμάσαι, Δηλαδή τε, λίγο τα περισσότερο τι, τι σα έκανε από εκεί που ήσασταν του top ανθρώπου σε μια εταιρεία που πήγαινε πολύ καλά να ξεκινήσετε κάτι δικό σα. Δηλαδή, λίγο πια θυμάστε τη διαδικασία, τον εσωτερικό διάλογο, τι, τι πώ πώς πήγε αυτό. Ε, κοίταξε, εντά, το, το βασικό ήταν ότι το είχαμε ζήσει από πολύ κοντά yeah. στην Upstream yeah. και μα άρεσε και θέλαμε να το κάνουμε ξανά. Τόσο απλά. Και, ναι. το, και όχι μόνο ότι σου άρεσε, ότι το πίστεψες κιόλα, Σπυρό. Εγώ δηλαδή όταν ήμουν 25 χρονών και πριν πάω στην Upstream και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να ρηλίτα μου για πολλοί ανθρώπου ε, και στο κοινό τώρα. Μα αυτό είναι και ο σκοπό. Να δηλαδή, δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι που Εγώ... σκέφτονται τώρα. Δεν ξέρω ήταν να στην Ελλάδα. Να... Ήταν και υποθυμία στα κομμακαρονάδα τότε. Ήταν όλα καλά, όλοι περνάγανε τέλεια. Να κάθε να τρίξει, να πηγαίνει στο εξωτερικό, να κάνει τεχνολογία. Δεν έκανε κανεί. Δεν... Έλεγε δεν υπάρχει τέτοιο στην Ελλάδα. Και στην Upstream είδε ότι μια χαρά μπορεί να υπάρχει και να παραπάρχει και να πάει καλά. Οπότε μετά γλυκένεσαι και λε: οκ, OK, άρα γίνεται. Εμένα δεν μου είχε περάσει καν ποτέ από το μυαλό ότι θα έφτιανα μια δικιά μου ας πούμε εταιρεία. Mm. Είχα στο μυαλό μου, ξέρεις, μια καριέρα στον ιδιωτικό τομέα, σαν στέλεχο μια καλή εταιρεία mm. Ήταν το καλύτερο που μπορούσα να διανοηθώ ας πούμε, για τον εαυτό μου και στην Upstream. Είδα ότι άνθρωποι λίγο πολύ σαν και εμένα το είχαν καταφέρει αυτό, το ξέρεις. Πριν από αυτό, είχα στο μυαλό μου τα γνωστά τη ελληνική επιχειρηματικότητα, της, yeah. της διαβλοκή και όλων αυτών των α το πούμε σκοτεινών <laughs> <laughs> τυνάμεων. <ολύτε. laughs> ναι. Και έλεγα εντάξει, εγώ δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, ούτε είμαι αυτό που λέμε μέσα στα κόλπα, ξέρει. Άρα δεν είναι για μένα αυτό. Στην καλύτερη να δουλέψω για μια εταιρεία και αν είμαι τη να είναι μια καλή εταιρεία. Το οποίο τελικά είναι όλο ένα και στην ναι. AppStream. <laughs> Δεν, δεν ισχύει ότι χρειάζεται να είσαι μέσα στα κόλπα. Δεν ισχύει Όχι, τίποτα από τίπο. αυτά. Απλά έτσι νομίζαμε. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ έτσι νόμιζα. Γιατί στην Ελλάδα η, 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 το πρότυπο του επιχειρηματία, στα 80 που μεγαλώσαμε yeah. εμεί, δεν είναι ότι ήταν αναγκαστικά κάποιο κακό άνθρωπο. Απλά είχε κάποιε δεξιότητε που τουλάχιστον εγώ δεν τι είχα και νομίζω ούτε εσεί τι είχατε. Δηλαδή ήταν ένα άνθρωπο που μέσα από τα deals και, και τα κόλπα μπορεί να βγάλει χρήμα αυτό που λένε από τη μίγα ξύγκη ενώ ίσω αυτό που κάναμε εμεί ήταν αρκετά διαφορετικό. Δεν, ήταν, δεν ήμασταν έμποροι ποτέ. Mm. Ε, η Ελλάδα στα Αίτιζ ήταν μια χώρα που κυρίω οι επιχειρηματίε, όταν λέγαμε, ήταν έμποροι. Δηλαδή φέρναν κάτι απ' έξω και το πουλάγανε εδώ σε μια καλύτερη τιμή. Και βγάζαν από αυτό. Με αυτή την έννοια είχαν αυτό το εμπορικό δαιμόνιο που λέμε. Εγώ, α πούμε, δεν αισθάνομαι ποτέ ότι το είχα και νομίζω ότι εσεί το είχατε. Τι λες, εγώ ε... σε εκεί, α πούμε. Ναι, ακριβώ. Δηλαδή δεν είμαστε άνθρωποι που το μαγικό ας πούμε, τάτς ότι ξέρει μπορούμε να, να, δουλέψουμε έτσι. Νομίζω ότι εμείς ήμασταν περισσότερο μια περίπτωση ανθρώπων που τους άρεσε να μετουσιωθούν αυτά που έχουν στο μυαλό τους σε πράξη και να χτίσουν κάτι από την αρχή. Και αυτό το κάτι να είναι ωραίο. Αυτό μου λες χθε Σπύρο, αυτό θα με ενδιαφέρε να το πει λίγο που λες ότι είχατε μια σαν Ιαπωνέζικη φιλοσοφία <laughs> στην εταιρεία. <laughs> Μίλα λίγο γι' αυτό Ά, και ίσως και... ναι, έχει, έχει, ένα ενδιαφέρον αυτό για το, τη χαρά του να χτίζεις ας πούμε. Πάντω να, να, κάνω μια παρένθεση και θα σου πω αμέσω μετά γι' αυτό. Ε, άλλαξε και ο κόσμο για να είμαστε δίκαιοι. Δηλαδή, και το. Πώ να το πω τώρα. Το, ο καπιταλισμό έχει γίνει πιο συμπεριληπτικό. Με τα venture capital και όλα αυτά είναι πολύ πιο προσβάσιμο αυτό το mm. ε, όραμα σε πολύ περισσότερο κόσμο. Έχει γίνει πιο μαζικό. Φτιάχνονται εταιρείε, χιλιάδε IPO. Βλέπει εκατοντάδε IPO το χρόνο. Δεν ήταν παλιά, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ήταν και δικαιολογημένο ε, εν μέρη έτσι, αυτό που πιστεύαμε παλιότερα, θεωρώ. Σίγουρα, αλλά και ξέρεις, η δική σου ιστορία έχει ένα ενδιαφέρον και θα ήθελα να, με λίγα λόγια να την πει. Γελάγαμε χθε ότι μπήκε τρίποντο από τη Σαλαμίνα, <laughs> από όπου είναι και ξεκίνησε ο, ο Σπύρος στο Silicon Valley. Ε, α, και ότι δεν γίνονται έτσι δουλειέ, εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι η εξαίρεση. Αλλά, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον ε, σε αυτό που λες ότι είναι πιο συμπερι... συμπεριληπτικό πλέον το σύστημα. Νομίζω πολλοί απ' έξω θεωρούν ακόμα ότι είναι μια ελίτ λίγων, πολύ ε, ίσως πλουσίων ή προνομιούχων ανθρώπων που παίζουν σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο τελικά δεν ισχύει. Δηλαδή αν τους πάρεις έναν έναν τους founders, τον Άλεξ τον ας πούμε στη Μπερσάντο, τον Χάρι τον Καρόνι, τον Βίβα, τον Τάξι τον, τον, το, το, το Beat, ας πούμε, τον Νίκο, Εσένα. Δεν είναι. Ακόμα και στην Αμερική. Κάθε έτσι, άλλο παρά. Δε, έτσι. Η πιο πετυχημένη Εmen. είναι, πρώτη γενιά μετανάστε. <ίλου> Ακριβώ. <ίλου> πρώτη γενιά μετανάστε. Όλε οι μεγάλε τέκα εταιρείε στην Αμερική, να το παρατηρήσετε, έχουν έναν Ινδό πρώτη γενιά μετανάστε CEO. Όλοι οι μεγάλοι CEO στην Αμερική είναι όλοι μετανάστε Ναι, α πούμε η περίπτωση που συζητάγαμε χθε τη Google, α πούμε, είναι εξαιρετική. Έτσι. Ο, ο, ο Σάτια είναι ο πιο πετυχημένο CEO στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Από τότε που ανέλαβε τη Microsoft, όταν ήταν μια είχε πάστερ, Heyday εταιρεία, έχει αυξήσει το market cap του 800 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα από τότε που ανέλαβε. Κανεί δεν τι μιλάει, γιατί έχει φροντίσει να μιλάει και κανεί γι' αυτό. Αν είναι ναι. Τελειάς. Και το παρελθόν του, μου το έλεγε χθε. Για πε μα λίγο για το παρελθόν του. Του ο Σάτια, Σάτια δεν ξέρω ακριβώ. Δεν ξέρω ποιο το, το background. Ποιον μου έλεγε χθε. Υπάρχουν πολλοί, α πούμε, ξέρω εγώ, το. Από τύπου από τον Τζαμάθ ξέρω εγώ που είναι κάτι. Α, ναι, ο, Στην Λαγκανή που φύγανε από οι τους, το η οικογένειά του στον Καναδά και έχουν μεταναστεί δύο φορέ. Υπάρχουν διάφοροι. Mm. Ε, αυτό εντάξει ήταν και λίγο και τη Αμερική χαρακτηριστικό. ήταν ένα πολύ έτσι, συμπεριληπτικό ε, κράτο. Το... Mm. Αλλά, αλλά έχει περάσει και στην, ε, στο, στο χρηματοοικονομικό του σύστημα αυτό το πράγμα. Είναι γυρίσιμο σε αυτό που λέγαμε πριν. Εγώ θυμάμαι ότι όταν πρώτο ξεκινήσει με εταιρεία. Θεωρούσα επιστημονική φαντασία να πα τώρα στην Αμερική και στην Αγγλία και να σου Ποιοι είναι αυτοί που δεν τι είναι αυτοί, δεν, τους του ξέρω. Και τελικά καταλήξαμε, θα σου πω ότι διαπιστώσαμε. Ότι όλε οι πόρτε ήταν ανοιχτέ. Μπορεί να πα στου top 5 στον κόσμο και αν είχε φτιάξει κάτι ωραίο, δεν του ένοιαζε ποιο ήσουν, ε, Εμεί αισθανόμασταν και λίγο ποτέ πω, πω, εδώ πέρα είναι όλοι ξέρετε. Βλέπαμε τι φωτογραφίε των Στίβ Jobs και των αυτών που είχαν περάσει από εκεί μέσα. Αυτό ήταν και... όταν είχατε πάει σε κόγια για να κάνετε τι Έχουν ονομάσει τα ονόματα, με από τι εταιρείε και του ε, 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 επιχειρηματίε που έχουν ε, ε, επενδύσει και είναι ξέρω εγώ. Ε, Τρέπεσαι ο πατά. Απ' το ναι, όμω, σου θυμίζει ένα πράγμα. Ότι δεν έχει σημασία αν είσαι ο τύπο με το Τρίποντα από τη Σαλαμίνα. Αν μπορεί να βάλει τον Τρίποντα. Κοιτάξτε, για να είμαστε δίκαιοι, είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον ας πούμε, που ήταν συμφοιτητή του στο Στάνφορντ Προφανώς... να ναι. τον εμπιστευτούν ή ξέρεις, να βρει στελέχη να δουλέψουν για την εταιρεία του και όλα αυτά. Απλά δεν είναι αδύνατο να γίνει. Ναι, ναι, ναι. Και το άλλο που λέμε. Ενώ παλιά ήταν σχεδόν αδύνατο. Προφανώ δεν συμφέρει να γεννηθεί σε μια φαβέλα στο Ρίο. Ναι. Απλά. Ε, στα σίγουρα αυτό που παλιά υπήρχαν λίγα μέρη στον κόσμο και λίγοι άνθρωποι που είχαν, μπορούσαν να μπουν στο δίκτυο, μπορούσαν να κάνουν αυτό. Δεν να 20-30 χρόνια δεν θα είχαμε φτιάξει αυτή την εταιρεία, γιατί πολύ απλά ο μπαμπά μα δεν είχε τα λεφτά να μα τη φτιάξει. Οπότε ε, εσεί ξεκινάτε τη Workable ε, σε ένα κλίμα που η Ελλάδα καταραίει και τελικά καταραίει παντελώ. Τι θυμάσαι, Σπύρωση, από αυτή την εμπειρία. Καλά, δηλαδή... τότε δεν περίμενε. Ξέρετε, ήρθε και πιο κάτω από το. Ακριβώ το... αυτό, αυτό λέω. Και... συνέχισε ναι. να καταραίει και τελικά έπιασε απόλυτο πάτο. Πώ θυμάσαι αυτή την εμπειρία του να χτίζει αυτό το πράγμα. Ήμασταν απομονωμένοι στο μικρό κοσμό μα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, εμεί από την παλιά αρχή είπαμε θα το κάνουμε όπω οι Αμερικάνοι. Σε όλα τα. Πήγαμε και διαβάσαμε, ειδικά ο Νίκο που είναι και πολύ, <laughs> ξέρει αυτά διαβάζει πολύ, κάνει πολύ, ας το πούμε, έρευνα πριν ασχοληθεί με κάτι. Και είπαμε, θα κάνουμε ακριβώς ό,τι κάνουμε. Όλα τα πάντα σε μια μικρογραφία. Ε, ξέρεις, από corporate governance μέχρι στο options, μέχρι τον τρόπο που γίνεται manager εταιρεία, το business model, όλα θα, θα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Όχι με στιγμή αντιγραφή, αλλά τις βασικές αυτές αρχές να τις προσαρμόσουμε σε ένα μοντέλο που θεωρούμε εμεί ότι είναι κατάλληλο για την Ελλάδα, για μας, γιατί ξέρεις, δεν είναι μόνο το... δεν, <laughs> <laughs> δεν υπάρχουν μόνο οι κρατικέ οντότητε, υπάρχουν και οι άνθρωποι. Κάθε εταιρεία έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, πιστεύω, τα χαρακτηριστικά τη προσωπικότητα των founders τουλάχιστον στην αρχή. Οπότε, εμεί φτιάξαμε μια εταιρεία που μας αντιμετω... αντιπροσωπεύει ας πούμε αρκετά θα έλεγα, έως πολύ. Και ποιος είναι ο χαρακτήρας τελικά, ναι, δηλαδή ποιος θα έλεγες. Και θα έλεγες, είναι αρκετά ναι. διαφορετικός από αυτό που έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε, ξέρεις, πρότυπο στην Ελλάδα, επιχειρηματικό. Ε, μοιάζει λίγο με αυτό που λες, ξέρω εγώ, λίγο εταιρεία, δηλαδή είχαμε και παραμένουμε να έχουμε Πολύ πάθος για την ποιότητα του προϊόντος, για το design, για, για πράγματα τα οποία η Ελλάδα δεν είναι γνωστή ας πούμε και διάσημη να το πω έτσι. Οπότε ήμασταν μάλλον μια παραφωνία μέσα σε αυτό, αλλά εμάς μας τέριαζε και τραβήξαν αυτό το δικό μας δρόμο που δεν μας έχει διαψεύσει και εξακολουθούμε να κάνουμε αυτό. Δηλαδή το βασικό πράγμα που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι να φτιάξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν, χρήσιμο και να δίνουμε ένα πάρα πολύ καλό σέρβις στους πελάτες μας, αλλά βασισμένο αυτό το προϊόν. Mm. Δεν τα διαχωρίζουμε. Αυτό μας δίνει χάρα και αυτό μας δίνει και επιτυχία μέχρι στιγμής. Δηλαδή, έχουμε συνδυάσει απόλυτα την επιτυχία τη δική μας με την αξία που δίνουμε στον πελάτη. Και κατ' επέκταση στους εργαζόμενους, μας, δηλαδή προσπαθούμε να... Και η τώρα, αξία σε όλους. Η, η Workable τώρα που κατατάσσεται σε σχέση με άλλα hiring software δηλαδή ε, ε, είναι αν πάρουμε την Αμερική σε ποια θέση περίπου είσαστε. Κοιτάξτε στην κατηγορία στη, μας στη, κατηγορία σε σας, δηλαδή. είμαστε πρώτοι, είμαστε οι πιο μεγάλοι. Για δώσε μερικά νούμερα έτσι κόσμου, πόσες συνεντεύξεις έχετε κάνει. Πάνω glaubsen, από 100 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κάνει 130 εκατομμύρια αιτήσει, κάτι τέτοιο ξέρω εγώ. <Wiki> πάνω από περίπου 1,5 εκατομμύριο προσλήψει έχουν γίνει. Τώρα οι προσλήψει δεν είναι και πολύ ακριβέ το νούμερο, δεν μπορεί να τι καταλάβει όλε. Μιλάμε <cm2> αλλά... για δεκάδε χιλιάδε εταιρείε, 100 χώρε σε mm. όλο τον κόσμο. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο προσλήψει. Πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπου που έχουν κάνει αίτηση με το. Με το, ε, το Workable. σε μια εταιρεία που χρησιμοποιεί το Workable. Και, 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 και στο, στις, εται, στις μικρομεσαίες εταιρείες στι μικρομεσαίε εταιρείε που όταν, εμείς εμεί λέμε μικρομεσαίε κάτω από 500 στο. Κάτω από 500, στο, 500 στο, άτομα. Ναι. Οι εταιρείε κάτω από 500 άτομα είναι το νούμερο ένα στον κόσμο by far. Δηλαδή, να φανταστείτε. Με... Μέχρι και το Google πήγε κάποτε και έβγαλε εργαλείο για να πιάσει την αγορά του και το έδωσε πακέτο με το, 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 το Gmail και όλα αυτά. Και τελικά αποτραβήθηκε και έφυγε από την αγορά. Έχουμε μείνει μόνοι μα. Και, και να σε ρωτήσω, το, η Αμερική τι ποσοστό είναι αυτή τη στιγμή των πωλήσεων, 55. 55. 55. Mm. Mm. Άλλε μεγάλε αγορέ για mm. εσά, Ναι. Ε, Ηνωμένο Βασίλειο είναι άλλο 20. Γενικά, α πούμε, οι, οι μεγάλε αγγλόφωνε αγορέ είναι περίπου το 75, οδό. Ε, η Αγγλία πρέπει να είναι μόνη τη ένα 15-20% των πωλήσεων. Mm. Αλλά μεγάλε αγγλόφωνε τύπου, ξέρει, Αυστραλία, Καναδά. Mm. Πολύ Λατινική Αμερική που παίζει Αγγλόφωνα ε, και γενικά Ασία, Ασία πάρα πολύ. Και η εταιρεία συνεχίζει να μεγαλώνει, δηλαδή πέρσι σχεδόν διπλασιάστηκε mm. ε, σε, σε, σε revenues. Δηλαδή, ακουμπάει πια τα 50 εκατομμύρια IRR, το οποίο είναι ένα σοβαρό νούμερο. Και είναι και κερδοφόρα, ε, είναι, είναι κερδοφόρα, yeah. πάρα πολύ βασικό. Και επίση, εσεί, ε, τώρα, στο πόσο κόσμο είσαστε, πόσου ανθρώπους έχετε. Ε? Θες να απαντήσεις στην την ερώτηση, Σπύρο γιατί είναι και η απάντηση του τι είδους εταιρεία είμαστε είμαστε 230 άτομα και ένα από τα βασικά μέτρηξ που έχουμε σαν εταιρεία είναι το, ε, χρησιμοποιήσω ένα ξένο όρο, revenue per employee ας πούμε, mm. έσοδα Τι, τι έσοδα και κάθε θεωρούμε εργάζομα. αυτό ας πούμε, αν όχι το απόλυτο, ένα από τα πιο σημαντικά ε, χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια τεχνολογική εταιρεία. Εδώ και... με πας τώρα σε ένα ενδιαφέρον ερώτημα που το κουβεντιάζαμε και χθε. Εσείς, ε, πόσα χρόνια πριν ήτανε, λάβατε μία προσφορά που πήρα την άδειά σας να μπορώ να το πω, yeah, να μπορείς. εξαγοραστείτε το LinkedIn. Και είπατε όχι. No. έτσι Δηλαδή, ε, και αυτό νομίζω τώρα είναι ένα μεγάλο ερώτημα για το οικοσύστημα το ελληνικό. Διότι καθώ αρχίσουμε να έχουμε εταιρείε περισσότερε, τότε ήσασταν πολύ, πολύ, μοναχικοί, δεν, ήταν πολλέ όταν έγινε αυτό. Yeah. Τώρα έχουμε δεκάδε εταιρείε. Yeah. Αυτό έγινε την εβδομάδα <laughs> πριν το... την εβδομάδα <laughs> του δημοψηφίσματο. την εβδομάδα <laughs> του δημοψηφίσματο <laughs> <Την εβδομάδα laughs> <του δημοψηφίσματος laughs> πήρα το όφελο Έραμε... από το LinkedIn. ήταν δύσκολη απόφαση. ήταν τρία χρόνια είχαμε, δυόμιση χρόνια μα στην εταιρεία. Το ποσό ήταν πολύ παράλογα μεγάλο για το μέγεθο τη εταιρεία. ήταν κουφό ποσό που δίνανε τη γινόταν το δημοψήφισμα να βγω, Μπορούμε να το και πούμε πούμε, 100 εκατομμύρια. Δηλαδή, ε, ναι. Οπότε είχαμε πραγματικά. Ήταν πολύ είναι... Λοιπόν, θα πω και πάλι μια στιγμή. Είχαν ερωτήσει και εμένα τι γνώμη έχεις. Πήραμε offer σχεδόν 100 εκατομμύρια ή πάνω από 100 εκατομμύρια για να μας πουληθούμε στο LinkedIn. Τι να κάνουμε. το, ότι αποφασίσατε, ας πούμε, σε εκείνη τη φάση που ήταν η Ελλάδα, ένα βήμα από την έξοδο από το ευρώ και με όλα αυτά που γινόντουσαν, να πείτε όχι τελικά δεν θα πουλήσουμε, είναι, είναι μια σχετικά ασυνήθιστη απόφαση. Θυμάμαι είχαμε πάει στο τέλος βήμα να μιλήσουμε με τους επενδυτές μας για να συζητήσουμε για αυτό το πράγμα. Οπότε τα Capital Controls είχαν, είχαν γίνει Σάββατο έτσι, αλλά η Κυριακή είναι εργάσιμη εκεί πέρα. Οπότε έχουμε πάει νομίζω εμείς το Σάββατο και την Κυριακή είναι να γυρίσουμε και πάω στο αεροδρόμιο να πάρω κάτι και δεν δούλευε μια ελληνική πιστοτυπή κάρτα, κάρτα που είχα. <laughs> και να βγάλω μια άλλη της εταιρεία, ξέρω εγώ, που είχα μια Αμερικάνικη, δεν θυμάμαι mm -hmm. τι, για να μπορέσω να αγοράσω κάτι στο αεροδρόμιο. Είμαστε σε αυτό το επίπεδο. <laughs> στιγμό, και αυτή μας είχαν φαγητό. Θεωρώντα δεδομένο ότι δεν υπάρχει τίποτα, γιατί ξέρω εγώ να μην, να, να μην πουλήσουν τώρα. Ρα, μην... Πάμε τότε Τι, στη τί, βασική και ερώτηση. Να παιδιά, συγχαρητήρια, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ξέρω, και εμείς λέμε... Μα δεν πουλάμε, ναι. Αλλά <laughs> τελικά η απόφασή σα να μην πουλήσετε. Γιατί σα το λέω αυτό, έχει μεγάλη αξία να το ακούσουν και άλλοι τώρα που μα παρακολουθούν. Διότι είναι φυσιολογικό όταν μετά από 3, 5, 10 χρόνια δουλειά σου έρχεται ένα τέτοιου επίπεδου αγοραστή και σου δίνει ένα ποσό το οποίο. Πρακτικά λύνεις πολλά από τα προβλήματά σου λοιπόν. ε, ή σχεδόν όλα, τα, τα, τα οικονομικά προβλήματα. Ε, γιατί είναι... Για, εσείς γιατί είπατε όχι και συνεχίσατε. Δηλαδή θέλω λοιπόν, να καταλάβω θέλω λίγο να τι σκεφτόσασταν θέλω τότε. Πω. Κοίταξε, τότε ήταν πιο αυθόρμητη απόφαση και μπορώ να την περιγράψω πάρα πολύ απλά, ως ήταν πολύ νωρί. Τότε έτσι το αντιλαμβανόμασταν. Είχαμε την ενέργεια και τη διάθεση να κάνουμε και άλλα πράγματα. Τώρα που τα έχουμε κάνει, mm. μπορώ να τα αποκωδικοποιήσω καλύτερα και να σου πω τι αυτό που λέγαμε τότε ήταν πολύ νωρί, τι ήταν αυτό που θα, που θα χάναμε αν είχαμε πουλήσει τότε. Σίγουρα θα ήταν μια καλή εξέλιξη για μας, έτσι, και οικονομικά ομάδα, ναι, και για τους εργαζόμενους που είχαμε τότε. Αλλά το ταξίδι είναι πολύ ενδιαφέρον για να σταματήσει τόσο στην αρχή. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι έχω μάθει πολύ περισσότερα πράγματα, όχι μόνο για τι επιχειρήσει. Το πιο ενδιαφέρον που έχω μάθει εγώ από όλο αυτό είναι για του ανθρώπου. Και μέχρι τότε μπορώ να σου πω ότι ήταν και τελείω. Ε, ε, Πώ να το πω. ανέφελη η πορεία μα. Δηλαδή, ήμασταν συνεχώ από τη μία επιτυχία στην άλλη χρειάζεται να, ξέρεις, να δυσκολευτείς και λίγο για να μάθεις κάποια πράγματα. Επίσης, όλες αυτές τις δυσκολίες δοκιμάζουν τις σχέσεις των ανθρώπων. Ξέρεις, μαθαίνεις καλύτερα τους ανθρώπους, κατανοείς καλύτερα την ανθρώπινη φύση να. άμα το ζεις αυτό το πράγμα. Για μένα τώρα αυτή η εμπειρία, πώς να σου πω, είναι ανεκτήμητη. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι, είναι γεγονός ότι παρόλο που το να φτιάξει μια εταιρεία έχει μέσα αρκετό πόνο και ταλαιπωρία, αν, αν το κάνει σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την άλλη, ξέρεις, η κακουχία συνήθω φέρνει και, και, και πολύ σημαντικά μαθήματα, αλλά, αλλά και νομίζω ότι δίνει και μεγαλύτερη ουσία μετά στην ευτυχία ή την επιτυχία. Έτσι, ε, χωρί το ένα δεν αισθάνεσαι τόσο έντονα το άλλο. Αλλά να ρωτήσω το, το, έτσι: Ποια ήταν τα, τα πιο προ, προβληματικά χρόνια ή εποχές που σας ζορίσαν πραγματικά. Δηλαδή, ναι, μέχρι να πάρετε το offer στο LinkedIn είχατε την πορεία μιας κλασικής εταιρείας Silicon Valley που έβγαλε αυτό ένα πολύ καλό προϊόν. Rocket ship που <laughs> το λένε μετά όλοι. Rocket ship. <laughs> και ήρθε <laughs> το LinkedIn στη χρόνια, στα δυόμιση χρόνια να σας κάνει πλούσιο. Και δεν το κάνατε. Και μετά συνεχίσατε και μετά άρχισαν να γίνονται στραβές. Ε, να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, ναι, διότι ναι. Κάπω νομίζω ότι αυτή η απομυθοποίηση του πώ είναι πραγματικά να κάνει μια εταιρεία δεν είναι ούτε σκέτο πόνο, φυσικά, oh. που είναι το, το, το ένα, αλλά ούτε και μια πορεία που, που δεν σταματάει τα πάνω και όλα πάνε συνέχεια. Yeah. Καταλάβα να το πούμε και πολύ. Εμεί πολύ μεγάλε δυσκολίε δεν έχουμε αντιμετωπίσει. Ναι, δεν Θε να μιλήσει εσύ που σε, ξέρω ότι σε έχει επηρεάσει και περισσότερο. Εγώ το αυτό. έχω φάει περισσότερο. Σε, δω... σε ποιε φάσει αγχωθήκατε, στενοχωρηθήκατε περισσότερο. Κοιτάξτε να δει. Ε, το 15 τότε τη βδομάδα του δημοψηφίσματος που είπαμε όχι στο LinkedIn αυτό σημαίνει και κάτι άλλο αντίστοιχα ότι όπως μας είπαν και οι advisor μας αυτό ε, ότι το LinkedIn και όλοι άλλοι θα πάνε να το κάνουν χωρίς εσά τότε αυτό το πράγμα για αύριο θα αγοράσουν τον ανταγωνιστή σα. Άρα αυτό ήταν ένα μονόδρομο στον οποίο εμεί σηκώσαμε πλέον. Είχαμε με πολύ καλή προσφορά έναντι αυτού. Λέει, δηλαδή, μας έλεγε, ή να σα δώσω πολλά λεφτά να φτιάξετε εσεί να τον ανταγωνιστείτε. Ναι. Οπότε μπήκαμε σε μια χώρα που η εταιρεία πρέπει να κάνει δύο πράγματα. αυτό. Που σηκώσατε πόσα χρήματα τότε. τότε σηκώσαμε... Δεν πουλήσατε στο LinkedIn, αλλά σηκώσατε χρήματα. Σηκώσαμε... Αν 20, θυμάμαι 20, καλά, ήταν. Ναι, ήταν εκατομμύρια. Ναι, και αυτό, ναι, και αυτό ε, θυμάμαι. Ε... 30 εκατομμύρια κοντά κοντά Τότε ήταν πολλά. Τώρα πολλά. ακούγονται τίποτα, πολλά. αλλά τότε ήταν ένα mega round. Δηλαδή, ναι, δηλαδή, ήταν πολλά. Τότε αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι από τη μια μεριά να επενδύσουμε στην τεχνολογία και την τεχνολογία με την οποία καταλαβαίνει του ανθρώπου, για να αρχίσουμε να μπαίνουμε πιο πολύ στα χωράφια αυτών που θέλουν να μα αγοράσουν. Να. να. αρχίσουμε πια να βρίσκουμε εμεί του ανθρώπου και όχι απλά να διαχειριζόμαστε τη διαδικασία. Το οποίο είναι και αυτό που κάνει το work σήμερα πετυχημένο, ότι κάνει και τα δύο. Ε, αυτό χρειάζονταν πολλά χρήματα και πολύ χρόνο. Αυτέ οι τεχνολογίε δεν ειναι πείραδιο δύο-τρει και έφτιαξα, δεν είναι όλα κουτάκια, έβλα ένα έξυπνο feature. Αυτό είναι κάτι που ήθελε χρόνο να κάνει η Μάτσο. έχουμε μια ε, ομάδα μέσα στην εταιρεία η οποία έχει επιστημονική και ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία ετών που έχει μπει μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό παίρνει χρόνο. Σε αυτά τα χρόνια που προσπαθούσαμε ταυτόχρονα να έχουμε πορική επιτυχία στην εταιρεία ε, η οποία δεν ήταν αναγκαστικά συμβατή με αυτό δηλαδή. Για να μεγαλώσουν αυτέ τι εταιρείε, τι κάνουν. Προσλαμβάνουν εκατοντάδε πολιτέ, μπαίνουν μέσα 10-20 εκατομμύρια το χρόνο και λεφτά για να αγοράσουν πελάτε γρήγορα, να φτάσουν μια μεγάλη κρίσιμη μάζα στην αγορά, να, να βάλουν τον εαυτό του μέσα στο αγοραστικό οικοσύστημα και μετά σιγά σιγά να προσπαθήσουν να χτίσουν εταιρεία για να την κάνουν και εδώ φορά. Ε, και πολλέ φορέ φτάνουν με 100-200 εκατομμύρια έσοδα και να χάνουν ακόμα χρήματα. Ε, Εμεί είμαστε μια εταιρεία που βασιζόταν στον πελάτη να έρθει να αγοράζει μόνο στο πρωί, επειδή του αρέσει πάρα πολύ, επειδή ο Ιαπωνέζο εδώ το έφτιαξε. Καλέστε το και ωραίο και όλα αυτά τα καλά. Είμαστε δεν δεν μπορούσε να βάλει πολιτέ να το πουλήσουμε το Στανιό. Ναι, σα δεν σα τέριαζε αυτό το μοντέλο του Σηκώσατε. ότι μπαίνω βαθιά στα κόκκινα, σηκώνω ναι. πάρα πολλά χρήματα, καίω πάρα πολλά, αγοράζω πελάτε και μετά ελπίζω ότι ότι θα έρθει πίσω αυτή η αξία από του πελάτε. Ναι. Ότι θα μπουν στι μεγάλε εταιρείε, θα κρατήσουν το software για 10 χρόνια και θα του απομυζούν για χρόνια. Ναι, ναι. ναι. Αλλά εμεί παίζαμε το μικρό πελάτη, η εταιρεία με τα 10 και τα 20 άτομα, αγοράζει μόνο ό,τι χρειάζεται, αν του κάνει τη δουλειά και δεν θέλει να πληρώσει πολύ. Mm. Οπότε εμεί από μια μεριά, φτιάχνουμε ένα μοντέλο τεχνολογικό, IKEA, θα σου δώσω κάτι που είναι καλύτερο από αυτό που αγοράζει από αλλού και φτηνό. Και δεν είναι περίεργο να γιατί δε πώ το κάνω. Και... Που το έχω βάλει μέσα στο operation, δηλαδή μέσα στο, στο DNA τη ναι, εταιρεία. Ναι. Ο τρόπο που κάνει η αποθήκη είναι, δεν είναι σαν καμία άλλη εταιρεία του κόσμου. Είναι μέρο του, του λόγου που είναι φτηνό. Ωραία. Πάμε τώρα στο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο ελληνικό οικοσύστημα, στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι. Έχει γίνει ξεκάθαρα πρόοδο σε σχέση με πριν από 5 ή ακόμα παραπάνω 10 χρόνια. Έχει κάποιε εταιρείε ε, που έχουν ξεφύγει σε μέγεθος και νούμερα και μπορεί να οδεύουν και προς το να γίνουν ε, unicorns, ας πούμε, ε, έχεις αρκετές, δεκάδες εταιρείες που θα έλεγα ότι είναι στα εκατοντάδες εκατομμύρια αξίας και μάλλον έχεις εκατοντάδες πλέον που έρχονται, Συγκάρα. προσπαθούν. Λοιπόν, αυτό, αυτό δεν υπήρχε παλιότερα, σίγουρα δεν υπήρχε. Τώρα, τι γίνεται. Μπορεί να πεις ότι όσο εδώ καλά, έτσι, όσο εδώ σχετικά καλά. Δεδομένου ότι η Ελλάδα είχε χάσει τελείω το τρένο ε, και τη τεχνολογία και τη καινοτομία για, για, για δεκαετίε. Mm. Εμεί δηλαδή ξυπνήσαμε πριν 10 χρόνια μέσα στην κρίση και έγινε αυτό το μπραφ, και αυτό ο τομέα μπορεί να είναι τώρα ένα 3% του ΑΕΠ, μπορεί να φτάσει να γίνει μεγαλύτερο. Το ερώτημα είναι πώ θα φτάσει να γίνει μεγαλύτερο. Και ε, εδώ πέρα νομίζω και το κουβεντιάζαμε και χθε ότι μπορεί να υπάρχει μία υπερβολική προσμονή για το τι μπορεί να μας φέρουν οι ξένοι, να το πούμε έτσι. Οι εξαγορές. Οι εξαγορές, έτσι, οι Θέλω λίγο τη σκέψη σας γι' αυτό, γιατί εσείς δεν πουληθήκατε τότε. Δεν θα δηλαδή, σου πω κάτι υπάρχει, που δεν έχει σχέση με ξέρω, έτσι, την αξιόρα, ναι. αλλά έχει σχέση με το αρχικό που έλεγες. Την περασμένη δεκαετία, το αφήγημα το οποίο κάποιοι σαν και εμά πιστέψανε και πολλοί αρχίσαν να καλλιεργούν στη χώρα, ότι ξέρει τι, ότι εδώ πέρα μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό που πήρε, είδε ότι είναι εφικτό. Και τι σου είπε, είπα, δεν θα τα κάνω όπω εδώ, θα πάω να τα κάνω, παρόλο που είναι εδώ, θα τα κάνω σαν του Αμερικάνου, θα σηκώσω λεφτά από κάτι. Δηλαδή, κάποιοι πολυμήχανοι που είναι το άλλο που έφερε, που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. <laughs> Κάποιοι μπορεί να μην είχαν, και είπαν: θα, θα, πάω και θα σε έναν κόσμο που, που μου έχει δώσει, μου ανοίξει την πόρτα να πάω τα πράγματα και θα στήσω κάτι εδώ όπω θα το κάνω στο εξωτερικό, το οποίο είναι και λίγο ξένο σώμα εδώ. Και τώρα πια δεν είναι ξένο σώμα, το αποδείξαμε. Πουλάνε εταιρεία σε ένα δι <laughs> Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε πια ότι γίνεται αυτό. Ξέρετε τι μα λείπει, Μάρκο, ότι δεν έχουμε τον τρόπο που το κάνουμε οι Έλληνε αυτό το πράγμα. Ότι ακόμα είμαστε διάφοροι οι οποίοι απλά κάνουν, μπαίνουν μέσα σε αυτό το διεθνή ιστό company formation, α το πούμε, που, που έχουν δημιουργήσει οι, οι, οι Αμερικάνικοι κυρίω οικονομία. Mm. και παίζουμε κι εμεί αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι σαν να έρχονται κάτι που πήγαμε σε κάτι αγώνε στο εξωτερικό, τρέξαμε κι εμεί πήραμε καλό βαθμό. Mm. Πού είναι τα δικά μα γήπεδα, πού είναι οι δικοί μα αγώνε, πού είναι το δικό μα στυλ. Α πούμε, η Ιταλία έχουν Ιταλικό ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ. Ναι. Όταν εμεί αποκτήσαμε δικό μα ποδόσφαιρο, κερδίσαμε και το Euro. Ναι, ναι. Άρα, ποιο είναι το δικό μα επιχειρηματικό ποδόσφαιρο, Αν πολλέ εταιρείε πολλούνται πρώιμα, ε, εδώ υπάρχει ένα μύθο ότι θα έρθει η μεγάλη εταιρεία, ο, ο αγοραστή, και θα στήσει στην Ελλάδα ένα τεράστιο μαγαζί. Δεν, Δεν φαίνεται απαραίτητο ότι αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, τελικά, yeah. όταν σε εξαγοράσει μια μεγάλη εταιρεία, μάλλον σου μειώνει το μέγεθο παρά στο αυξάνει. Βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και πολύ καλό. Έχεις, έχεις ας πούμε περιπτώσεις όπως το Taxi Beat όπου το μέγεθος mm. εταιρείας αυξήθηκε Συλλοφόμιο πολύ αυξήθηκε. όχι αυξήθηκε πολύ στην Ελλάδα οι υπάλληλοι yeah. μετά την εξαγορά αλλά έχεις και περιπτώσεις ας πούμε σαν τις Automotive που το μέγεθος μάλλον, μάλλον μειώθηκε έτσι, του, του, των ανθρώπων που δουλεύουν εδώ. Έχεις okay. 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 και ε, θέλω ξέρεις, να πω, αυξήθηκε okay. η... Ο αριθμό των εργαζόμενων είναι σίγουρος. Το στην mm. δεν είναι σίγουρο ότι το προϊόν βελτιώθηκε, τουλάχιστον στην ελληνική αγορά. Και δεν είσαι σίγουρο ότι. Το προϊόν βελτιώθηκε, τουλάχιστον στην ελληνική αγορά. Δηλαδή, μπήκαν άλλε προτεραιότητε, πήγαν στη Λατινική Αμερική. Ναι, θα μπορούσα να πει ότι το προϊόν του Μπίτα, α πούμε, μάλλον. Παιδιά, και αυτό χρειάζεται. Χειρότερο τα... έγινε από τότε που φύγει ο Νίκο παρά καλύτερο. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί υπάρχει και κάτι άλλο. Τα σουβλάκια και τα ταξί θα γίνουν τελικά με mergers και acquisitions. Θα ανήκουν. Δηλαδή γίνονται μεγάλε ομπέλε. Ναι, γιατί το... δυστυχώ έτσι γίνεται. Ναι, εγώ το πάω κάπου αλλού. Εγώ τι λέω. Λέω ότι ενδεχομένω χρειάζεται μια μεγαλύτερη υπομονή ε, ω προ το πότε μια εταιρεία ή θα εξαγοραστεί ε, ή εν πάση περιπτώσει θα σταματήσει να είναι στα χέρια των Founders. Mm. Ε, Λοιπόν, αν αυτό συμβαίνει επαναλαμβανόμενα υπερβολικά νωρί, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι η σωστή σύνταγη. Δηλαδή, θέλει άτομα σαν το Χάρη, τον Καρόνι, που θα φτάσουν σε αυτό το μέγεθο πριν κάνουν ένα τέτοιο partnership με την JP Morgan, γιατί τώρα η JP Morgan θα τον πάρει πολύ στα σοβαρά και ναι, θα πάρει θα πολύ βέβαια. στα σοβαρά την ομάδα εδώ. Εκεί... Αν ήταν 50 άτομα, oh. δεν είμαι καθόλου σίγουρο oh. ότι. ότι, ότι, Εκεί, ότι αγοράζεις προϊόν, αγοράζει προϊόν. Ιδερία. Δεν αγοράζει ομάδα. Yeah. Yeah. Ναι. Εκεί Αυτό. υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Και στην Ελλάδα δεν είναι και μικρά τα νούμερα μα. Στην Ελλάδα το καταλαβαίνουμε. Ακού μια εταιρεία αγορά που 50 εκατομμύρια. Πω, πω, φοβερή επένδυση. 50 εκατομμύρια σημαίνει ότι σε μια μεγάλη Αμερικανική κάποιο είπε: Εντάξει, δώστε κάτι μικρό, απλά να πάρουμε κάτι πολλέ φορέ. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι. Αυτό δεν τον νοιάζει στο τέλο τη χρονιά αν αυτό το acquisition των 50 εκατομμυρίων πήγε καλά. Δεν θα... Ο τύπο όμω ο οποίο έγραψε ένα τσέκα να δει. Θα... Το νοιάζει στο φετικό ότι αυτό να πάει καλά. Θα... Δεν το έχουν κάνει για πλάκα. Αυτό θα επενδύσουν και θα χτίσουν κάτι Ακριβώς. αυτό. Και, Οπότε και... ίσως ίσω ναι. η απάντηση στο αρχικό σου ερώτημα είναι ότι ό, όταν κάποιοι τη φτάνουν ένα κρίσιμη μάζα, είτε το τι είναι αυτό που αγοράζετε, τι κάνουν, είτε το πόσο μεγάλε είναι, πλέον αφομοιώνονται με έναν πιο constructive τρόπο. Ε, και εγώ βλέπω και νομίζω. ένα άλλο ρίσκο ε, πάνω σε αυτό. Ε, ε, βλέπω στην ελληνική αγορά να υπάρχουν δύο τάσεις. Οι εταιρείε οι οποίες φτιάχνουν, είναι τεχνολογικές, ξέρεις, στον πυρήνα τους και φτιάχνουν συνήθω ένα προϊόν ή μια τεχνολογία πολλούνται νωρί. Δεν βλέπεις πολλούς company builder founders σε αυτές τις εταιρείε. Και επειδή φτιάχνουν κάτι που έχει αξία και σαν προϊόν, σαν τεχνολογία, είναι εύκολο να φύγουν από το ράφι. Mm -hmm. έτσι. Και μετά βλέπει κάποιε άλλε που μεγαλώνουν πολύ, που παίρνουν μεγάλη χρηματοδότηση, οι οποίε όμω δεν είναι αυτό που λέμε ακριβώ τεχνολογικέ εταιρείε. Είναι tech enabling mm -hmm. ο, αγγλ, ο, ο αγγλικό όρο, δηλαδή εταιρείε που. Κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιούν τεχνολογία για κανένα. να συγχρονίσουν ένα business model. Αυτό που λέγαμε πριν, ξέρω εγώ, για τα ταξί, για τα σουβλάκια κλπ. Εκεί υπάρχει ένα ρίσκο σε παγκόσμιο επίπεδο που νομίζω ότι πολλοί δεν το ανάβαναν. Και στην Ελλάδα περνάει και σαν ψηλά γράμματα, έτσι, ότι έχουν πέσει τόσα πολλά χρήματα στην τεχνολογία που έχουν φουσκώσει πάρα πολύ από τιμή αυτών των εταιριών. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Εδώ απλά το κάνουμε, το αντιγράφουμε αυτό. Και αυτό έχει ξαναγίνει. Ά, ξέρεις, εμείς που είμαστε και λίγο πιο παλί, θυμάμαστε και το dot-com boom και λοιπά. Εκεί όλες αυτές οι εταιρείε εξανεμίστηκαν, αλλά υπήρχαν και κάποιες εταιρείε σαν την Google που μείνανε. Στην Να, Amazon. Ναι, σαν την Amazon. Εδώ θα μείνει. Η Google ε δεν υπήρχε τότε, η αλήθεια είναι. Όχι, το δεν τότε ξεκίνησε. Στον Ναι, σωστά, μόλις, μόλις. Ναι. Εγώ λοιπόν, το ρίσκο που βλέπω είναι ότι όταν ξαναγίνει αυτό το πράγμα, πρόσεξε, δεν είναι ότι δεν χρειάζονται αυτέ οι εταιρείε. Θα φτιαχτεί μια καινούργια οικονομία βασισμένη στην τεχνολογία. Ένα πολύ μεγάλο μέρο του εμπορίου θα γίνει με αυτόν τον τρόπο. Θα φτιαχτούν mm. πλατφόρμε. Χρειάζονται πάρα πολύ. Αλλά θεωρώ ότι οι αποτιμήσει του είναι υπερβολικέ σε μεγάλο βαθμό, γιατί δεν είναι ακριβώ τεχνολογικέ εταιρείε. Δεν πουλάνε ένα προϊόν που μπορεί να κάνει scale με το, στο βαθμό που ε, απαιτείται για να δικαιολογηθούν εξέις, 70 φορές τα revenue σε αποτίμηση και τα σχετικά. Όταν σκάσει αυτό, θα πάρει πολλούς μαζί. Στην Ελλάδα τελικά τι θα έχει μείνει. Αν πουλήσαμε όλες τις, κα, ξύ, 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 ας πούμε, ε, πολύ ε, στον πυρήνα τους τεχνολογικές εταιρείες, μικρές, και μείνανε μόνο κάποιε άλλε πιο εμπορικέ και μεγαλώσανε, και αυτό πρέπει να ξεφουσκώσει, θα μείνει τίποτα. Αλλά βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολο να τα συνδυάσει και τα δύο. Ο Αρίστο το είχε πει μια φορά μια πολύ καλά αυτό, ότι ξέρει, οι πολύ μεγάλε εταιρείε είναι αυτέ που συνδυάζουν και προϊόν και business. Μπορεί να το κάνει να κάνεις και τα δύο. Αν φτιάχνει mm. μόνο προϊόν, κάνει ένα quick exit κλπ. Αν φτιάχνει μόνο business, δεν έχει αυτό το το scalability που... Δεν είναι τόσο lucrative. Αυτό ε, λέγαμε χθε, ας πούμε για το τελευταίο quarter της Google σε δε σχέση δε. με το YouTube. Για πες το λίγο αυτό γιατί έχει διαφέρον. Αυτό το κλασικό πάνω στο Γιατί αυτό δείχνει τη διαφορά μεταξύ πλατφόρμας και μπορούμε να το αντιπαραθέσουμε με το Netflix που δεν είναι technology company. Είναι μια πλατφόρμα που κάνει distribute ταινίε. Το Google αύξησε τα έσοδα του 60 δις σε ένα quarter. Μόνο από το YouTube. Χωρί να το καταλάβουν, απλά το μετρήσαν στο τέλο. Ούτε παραπάνω σερβέρ πήρανε, ούτε τίποτα κάνανε, ούτε αυτό. Το Netflix πρέπει να γυρνάει για δύο χρόνια υπερπαραγωγέ, Hollywood style, 200 εκατομμύρια το, το επεισόδιο, <Τι>... ελπίζοντα να του κάτσει με φοβερό ανταγωνισμό. Θεωρητικά και οι δύο είναι εταιρείε, δύο είναι πράγματα που κατεβάζει βίντεο από το Ιντερνετ. Αλλά ο ένα είναι το αγνό tech play που λέμε, είναι πλατφόρμα. Αυτό, by the way, όταν ανεβαίνει το έσοδο, το margin του είναι 98%. Τα κρατάει τσέπη. Να, Ναι, ναι. Ε, αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα το Netflix versus ναι. Google να καταλάβει κανεί τι εννοούμε όταν ή... λέμε technology company yeah. ή platform versus Ξείστη. μια εταιρεία που είναι tech-enabled yeah. στην ουσία. Εσύ τι ναι. έχουμε πάθει, είναι, και Μάρκο. Και ότι επειδή το software, το software έχει μπει παντού πια. Οπότε ό,τι δουλειά κάνει, την κάνει με ένα software. Οπότε, σαν χρήστη, λε: Ωραία, παρέγγει ένα σουβλάκι με το κινητό μου. Άρα τεχνολογία. Ναι, υπάρχει ένα λέει τεχνολογία το οποίο φτάνει μέχρι να γίνει αυτό, αλλά εν τέλει το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων που ανταλλαχθήκανε χέρια εκεί πέρα ήταν για κάποιον να ψήσει ένα σουβλάκι, κάποιον να σφάξει ένα γουρούνι, <χει> ή κάποιον να οδηγήσει ένα μηχανάκι για να στο φέρουνε. Ε, αυτό που σου λέω, Σπύριο, ότι ε, εδώ πέρα ένα πράγμα που θα θέλαμε πιο πολύ θα θέλαμε να δούμε τεχνολογίε που είναι μεν προαιρετικέ, δηλαδή το πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει αυτά, αυτή την οικονομία. Σκέφτομαι σε εθνικό επίπεδο. Πολλέ εταιρείε μπορούν να μεγαλώσουν κρατώντα πολύ από το έσοδο του μέσα στην οικονομία. Να. Είναι πολύ καλό. Να κάνει αυτό το πράγμα, ε, αλλά και αυτέ να καταφέρει να τι κρατήσει να, να μην ξέρω, να φτάσουν ένα-δύο μπίλιον αξία, να μην πουληθούν mm. σαν component που αγόρασε κάποια εταιρεία για να το κουμπώσει. Εγώ μόνο... αυτή την ασυνέχεια βλέπω. Αυτό είναι το, το, το κίνδυνο. Τώρα, για να είστε αυτό, όπω έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ μάλλον απαιτεί ένα, ας το πούμε, μια υποδομή για τη χώρα που είναι πιο πολύ οικονομοτεχνικής φύσης. Δηλαδή αυτό που λέμε ένα, ένα πλήρες, ε, ένα πλήρη κύκλο επενδύσεων ξεκινώντας από το Angel, πηγαίνοντας στα VC's, πηγαίνοντας μετά σε Growth Equity, πηγαίνοντας μετά σε Private Equity και φτάνοντας τελικά σε IPOs. Δηλαδή αν δεν έχεις όλο αυτό το κύκλο, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τι έχει. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μόνο... Λίγο Angel και λίγο Venture Capital. Yeah. Και για να καταλάβει yeah. κανεί πόσο. Σε yeah. και για να καταλάβει κανεί πόσο λίγο είναι αυτό. Δηλαδή, έχουμε απουσία private equity σε tech, έχουμε απουσία growth equity σε tech, έχουμε ελάχιστο angel investing και έχουμε αυτό που περιφερνευόμαστε ότι έχουμε VCs. Στην πραγματικότητα, έχουμε έξι VCs, τα οποία επενδύουν κάτι τύπου 60-70 εκατομμύρια το χρόνο. Το αντίστοιχο νούμερο στο Ισραήλ είναι 700 VCs και 3 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και εντάξει, ας το Ισραήλ, ακόμα και αν πας στο μέσο όρο τον ευρωπαϊκό, είμαστε περίπου στο 1 δέκατο, έτσι. Και λες τώρα, αφού πώς γίνεται αυτό το οικοσύστημα να πάει στο επόμενο βήμα, εάν δεν μπουν γκάζια και δεν χτιστεί αυτή η υποδομή που χρειάζεται. Δηλαδή να έχουμε μεγαλύτερα βυσίς και περισσότερα, να έχουμε growth equity, να έχουμε private equity και να γιατρέψουμε επιτέλου αυτό για το χρηματιστήριο να... που δεν δουλεύει. Για έτσι. να σου πούμε για τον τραπεζικό τομέα, έτσι, δανεισμό και τέτοια πράγματα. Φυσικά. φυσικά. Ψηλά φυσικά. φυσικά. Δηλαδή, εσεί στην Αμερική Πείτε λίγο γι' αυτό, όταν σηκώσατε το round, η Silicon Valley Bank αμέσω όπως, πω... Όπως, όπως σα χτύπησε ναι. την πόρτα. Έτσι. Θα σου πω εγώ πώ το κατάλαβα, γιατί για πρώτη φορά στην Αμερική κατάλαβα ποια είναι η σημασία ενό πολύ δυνατού χρηματοπιστωτικού τομέα. Που λέγανε πάντα το διαβάζει την ευμερία, τι με νοιάζει, εμένα τραπεζί είμαι. Ναι, σε νοιάζει, θα σου πω γιατί σε νοιάζει. Γιατί όταν θέλαμε να σηκώσουμε κάποια χρήματα για να κάνουμε μια δουλειά, Ήρθανε πέντε τράπεζε και είπανε: Αν βάλει ένα επενδυτή λεφτά, βάζουμε και άλλα τόσα εμεί δάνεια με καλού όρου. Και όταν χτύπησε το COVID και η όρη δεν ήταν καλή, ήρθαν και μα κάνουν άλλο deal. Και τώρα φυσικά θέλει να μα πουλήσει και άλλα χίλια πράγματα και να μα κάνει και το IPO. Και να... Είναι οργανωμένοι να κινούνται Εσύς γρήγορα. Εσύ στην ουσία να πα. Να κάνουμε το term sheet σε δύο εβδομάδε να έχει τα λεφτά σου να κάνει τη δουλειά σου. Αυτό για να το αντιληφθεί κάποιο που μα ακούει. Στην ουσία αυτό που έγινε στη Workable και γίνεται κατεξοχήν στην Αμερική είναι ότι περίπου αυτά που έχει σηκώσει σε equity έτσι, άλλα τόσα. Στα <στατελική> δεν τράπεζα. Τα παίρνει από την τράπεζα. Καλά, <στατελική> τώρα αυτό στην Ευρώπη δεν ισχύει δυστυχώ. Έχουμε ξεπεράσει αυτό. Έχουμε ξεπεράσει αυτό το επίπεδο. Έτσι. Όλα αυτά βασίζονται πριν το, το, πόσο θα σε δανείσουν από το ARR σου, το annualized recurring revenue. Η τράπεζα στην Αμερική καταλαβαίνει το business model μα με τέτοιο τρόπο που έρχεται και μου λέει: Δώσε μου τα στοιχεία σου, δώσε μου το revenue, δώσε μου το churn των πελατών, δώσε μου τα βασικά στοιχεία τη εταιρεία σου. Και εγώ με αυτά θα σου δώσω δάνειο, όρου σαν ένα στεγαστικό δάνειο, γιατί ξέρετε, αν έχει τόσα εκατομμύρια ρεύμα και τόσο πολλά, αποκλείεται να μπορεί να πληρώσει. Είναι, έχουν φτάσει να, να κάνουν σαν στεγαστικό δάνειο high risk επιχειρηματικά δάνεια για εταιρείε που δεν είναι καν ε, κερδοφόρε. Πολύ, πολύ προχωρημένοι. Βέβαια, γι' αυτό είναι και πολλοί τζερτζελιάριδε και κάθε τόσο χάνουν και τα λεφτά του. <laughs> αλλά, αλλά συνολικά όμω αυτό δίνει ε, πώς φοβερή όθηση στην οικονομία και επίση στο, στο, ερώτημα που είχε πριν και θα στο συνδέσω και με το Ισραήλ, γιατί είχαμε και Ισραηλινού επενδυτέ και στην Η πρώτη μα ήταν Ισραηλινή. Οπότε ε, το έχουμε εκπαιδείασει πολύ αυτό. Στο Ισραήλ στην αρχή είναι πάρα πολύ το φαινόμενο περιέγραφε ο Σπύρο. Ναι. Ε, κάτι μάγκε φτιάχνουν κάποια τεχνολογία, έχει στηριζόντω το μυαλό του, σαν και εμά έτσι, οι πολυμήχανοι και τώρα κατάλαβα. Και το πουλάνε ήταν και πολύ καλή, επειδή είχαν και πολύ καλό δίκτυο στην Αμερική, το πουλάνε σε Αμερικάνικε εταιρείε. Και οι επενδυτέ μα μας, μας λένε ότι του πήρε 30 χρόνια για να φτάσει στο σημείο πλέον οι Ισραηλινέ εταιρείε να μπαίνουν στο χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη μόνε του, να, το δι... να υπάρχουν funds, financing, τράπεζες που να του υποστηρίξουν. Mm. Υπάρχει όλο ο μηχανισμό που βοηθάει τις εταιρείε να βοηθά να γίνουν μεγάλε. Και πλέον να έχουν εθνική σημασία στην οικονομία. Ε, αυτό, αυτό, δεν έχουμε. Ένα mm -hmm. επαρχιωτισμό, δηλαδή πανηγυρίζουμε επειδή μια εταιρεία αξίζει χρηματοδότηση από ένα μεγάλο ξένο φαν. Εντάξει, και εμεί τα κάναμε αυτά. Έτσι. Έξει, δεν, όλοι τα κάναμε. Αλλά κανεί δεν συνειδητοποιεί <laughs> ότι τελικά. Αν γίνεται αυτό, ξέρει, αν μετά το Series A, να το πω έτσι, γίνεται αυτό κατά αποκλειστικότητα και δεν υπάρχουν ελληνικά funds για growth stage κλπ. Τελικά, τι θα μείνει, ποια, τι κομμάτι τη αξία αυτή τη εταιρεία θα μείνει στην Ελλάδα, στην καλύτερη περίπτωση ένα 20-30%. Κοίτα, αυτό που, αυτό που συζητάμε και συμφωνούμε και νομίζω ότι, αν, ότι όποιο μπορεί να είναι σε θέση να κάνει κυβερνητική πολιτική οτιδήποτε είναι σημαντικό να τα ακούσει, είναι ότι αντί μόνο να περηφανευόμαστε για αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, να σκεφτούμε λίγο πώς θα μπορούμε να, να, να έχουμε αποτέλεσμα τα επόμενα 5-10 χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα πρέπει οπωσδήποτε να μπορεί να υποστηρίξει στην επόμενη φάση αυτό το σύστημα και αυτό δεν γίνεται δυστυχώς με τα ποσά που αυτή τη στιγμή Mm -hmm. Έχουν προβλεφθεί από το RRF. Είναι πολύ μικρά τα ποσά που, που μπαίνουν okay, και που δεν μπορεί είπες, να περιμένει σοβαρό αποτέλεσμα. Είναι, έτσι. είναι αυτό που μου λέγεστε. Mm -hmm. mm -hmm. Αυτό είναι αστείο. Ναι, τώρα έχει ένα RRF το οποίο είναι ξεχωριστό 50 δι και συζητάμε τώρα αν θα μπουν. 300-400 εκατομμύρια στη τεχνολογία. Τα αν θε να τα, ναι, αν θες είναι να όμως, 10% του ΑΕΠ σου αυτό ο το τομέα, πρέπει να βάλει όχι το 10%, πάνω. πρέπει να βάλει παραπάνω από το 10%. Αν θε να φτάσει στο 10%. Του, του RRF, έτσι, το οποίο σίγουρα δεν έχει συμβεί. Ένα αυτό. Το δεύτερο όμω, που θέλω να κλείσουμε με αυτό τη συζήτησή μα, είναι το ερώτημα των ανθρώπων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, νομίζω όλοι μα συμφωνούμε ότι δεν έχουμε πια αρκετό κόσμο εδώ πέρα. Δηλαδή και να αρχόντουσαν πολλέ ακόμα εταιρείε, δεν θα είχαμε αρκετό κόσμο να προσλάβουν. Παράδειγμα, η Φάιζερ, ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, ε, έχει στεγνώσει την αγορά από data analysts και scientists. Έτσι. Και σας το λέω από εταιρείε που έχω επενδύσει που είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν βρίσκουν κόσμο γιατί τους έχει πάρει η Φάιζερ. Άρα δεν έχει μεγάλο βάθος η αγορά. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, τι κάνουμε για να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος η αγορά. Είπαμε, το ένα είναι το χρηματοπιστωτικό. Okay. Και το οποίο δεν μπορούμε εμεί να ελέγξουμε παρά μόνο στο βαθμό τη κόρμε φαντ, καινούρια φαντ. Mm -hmm. Εγώ το προσπαθώ. Ε... Και πρέπει να χρειαστεί ένα βήμα αντιφορά έτσι να πάμε και στο επόμενο. Και στο επόμενο. Α ναι. ε... πούμε, να έχουμε ένα πρώτο growth mm -hmm. rate στην Ελλάδα, εν πάση παράδειγμα. Ε... Τώρα, το θέμα είναι στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού που λέμε και ξαναλέμε ότι είναι το δυνατό σημείο τη Ελλάδα, αλλά είναι λίγοι. Τι, εσείς τι σκέφτεστε, ε, αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ με το λέμε και το ξαναλέμε και το λέω ότι είμαι ο πρώτο που το είχα πει. Εγώ ήμουν που έγραφα blog post και έλεγα ντράκμα startup και εδώ θα έχουμε καλού εγχειρήσει, θα φτιάξουμε φορέ. Από... Ναι, ισχύει όλα αυτά. Σε μια εποχή που ήταν, ήταν τελείω υποανάπτυκτο στην Ελλάδα και που άνθρωποι σαν και εμένα και το Σπύρο κάνανε κράνα να βρουν μια εταιρεία στην Ελλάδα που να κάνει ενδιαφέροντα και διεθνή και εξωτερική πράγματα. Ε, τώρα αυτό το πράγμα έχει γιατρευτεί τώρα δεν είναι ο τρόπο, δεν είναι το ενδιαφέρον σημείο να, πατήσει πατήσεις πίεση. Έχει έχουμε φανταστικέ εταιρείε, έχουν έρθει στο εξωτερικό. Ε, και εγώ, αυτό το βλέπω και στου εργαζόμενου μα και στα πιο νέα παιδιά, είναι και πιο. έχει ανοίξει το μάτι του, ε, Δεν είναι τόσο ψάρια όσο ήμασταν εμεί. Δηλαδή και 20 χρόνια έχουν διαβάσει το ίντερνετ, έχουν δει αυτά, το βλέπουν και στην αγορά. Έχουν Είχε αλλάξει αυτό. Το αλλά καταλαβαίνω, το πόρημα, αλλά δεν το είναι αρκετή. Είναι ότι δεν έχουμε παιδεία να γεμίσει yeah. παραπάνω, να φέρουμε περισσότερου. Εσύ, Σπύρο, τι γνώμη έχει, μου λέγε αυτή την ας πούμε, ενδιαφέρουσα ιστορία δική σου προσωπική, τι διαφορά σου έκανε όταν πήγε από τη Σαλαμίνα στο mm. Πολυτεχνείο τη Κρήτη. Για mm. πε λίγο γι' αυτό, δηλαδή, πόση διαφορά κάνει ένα καλό καθηγητή. Ναι, εντάξει, εγώ θυμάμαι την πρώτη μέρα που πήγα, έτσι, λίγο πολύ ο καθηγητής μας έκανε εισαγωγή στην πληροφορική, που ήταν ένας άνθρωπος πολύ, έτσι, πώς να το πω, και accomplished και πρωτοποριακός, και με πολλά χρόνια εμπειρία στον Καναδά και την Αμερική. Λίγο πολύ αυτό που ακούμε τα τελευταία χρόνια, ότι έχει πει ο Andreessen Software is eating the world, μας το έλεγε το 1992 και μας περιέγραφε ένα μέλλον, στο οποίο τα επόμενα 30, 40, 50 χρόνια θα υπάρχει τεράστια ζήτηση και τεράστια έλλειψη από το software engineers. Αυτό μα το έλεγε το 1992. Ήταν αυτό που σπούδαζε, ναι. μόλι είχε ξεκινήσει. Την πρώτη μέρα που πήγα έτσι και λέω: Εδώ κάτι γίνεται. Α πούμε, πρέπει <laughs> να, να το ψάξουμε περισσότερο. Και πολλά άλλα βέβαια που σου, να... σου ανοίγαν, ξέρει, τελείω τον ορίζοντα να κάνει αυτά τα πράγματα, να έχει αυτή τη, τη φιλοδοξία και αυτά τα, τα σχέδια. Αλλά βλέπει. Επειδή υπήρχε ένα μεγάλο ναι. πανεπιστήμιο και για κάποιο λόγο τότε εκείνη την εποχή. Ναι, δεν ξέρω πώ έγιναν. Ναι, 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 υπήρχαν κάποιε ναι, συγκυρίε ναι, ναι, ναι. ναι. εκεί, ήταν αρχή. Είχαν έρθει κάποιοι καθηγητέ από την Αμερική, νέοι σχετικά με όρεξη. Να, ναι. Υπήρχε ένα ε, κλίμα. Ε, εσείς Εσεί πι... τι, βλέπε, τι βλέπετε τώρα ω ως, ως, ως πιθανέ λύσει για το πρόβλημα, α πούμε, ότι δεν έχουμε αρκετό Εγώ κόσμο. Εγώ πιστεύω αρκετό. το αφήγημα ναι, ναι. ότι έχουν καλό value for money και κάτι τέτοια που λέγαμε από 10 χρόνια έχουν τελειώσει. Καταρχά με το remote. Το βοήθησε, το, 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 έκανε, το επιτάχυνε πάρα πολύ η πανδημία, αλλά ήταν κάτι που θα συνέβαινε αργά ή γρήγορα. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα έχει τελειώσει. Δηλαδή, όποιο δεν μπορεί να δίνει μισθού ανταγωνιστικού, θα έλεγα σε παγκόσμιο, αλλά στη χειρότερη περίπτωση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν μπορεί να, να, να ανταγωνιστεί. Δεν θα έχει το, το ταλέντο που χρειάζεται για να, για να φτιάξει προϊόντα για την παγκόσμια αγορά. Άρα, σε τι μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Και πώς θα φέρουμε κόσμο εδώ, πώς θα έχουμε περισσότερο κόσμο. Πρέπει να σκεφτούμε λίγο αυτό που έλεγα πριν. Ποια είναι η επιχειρηματική η οικονομική μπάλα που παίζουμε στην Ελλάδα. Να μην είμαστε πια κάποιο απλά προσπαθούμε να κάνουμε κάποια παρόμοια πράγματα, να φτιάξουμε ένα δικό μα. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Π.χ., α πούμε, βλέπω να πτήσει ένα φανταστικό κλάδο γύρω ξέρω, εγώ, από ε, πολυτοπικά προϊόντα. Είμαστε πολύ καλοί στο σερβισι. Έχουμε μορφωμένου ανθρώπου, Απλά αυτό που σου λέει ο Σπύρο, ότι τώρα η λογική δεν θα είναι ότι θα πάρουμε κάποιον άνθρωπο που στην Αμερική θα βγάζει 100.000, εδώ θα 50, του δώσουμε 80 και θα, κάνει, θα φάμε και τον Αμερικάνο. Τώρα όλοι 100 θα βγάζουν, το οποίο είναι καλό, αλλά mm. επίση ξέρει τι σημαίνει. Πρέπει mm. να και τον Αμερικάνο κάθε μέρα. Mm. Έχει πέσει ο τείχο πια. Ο, αυτό goes both ways. Mm, mm. Οπότε αυτό που νομίζω λέει ο Σπύρος, γιατί τον έχω ακούσει το και ότι. Εδώ πρέπει να, να ζήσει ένα περιβάλλον στο οποίο δεν θα μπορεί να προστατευτεί από το γεγονό ότι είσαι σε μια μικρή χώρα, ναι. σε μια μικρή αγορά, πίσω από την ναι. κυβέρνησή σου. πίσω ναι. Φύγανε αυτοί οι φράχτε. Και αν θέλει να, να παίξει στην αγορά τη τεχνολογία, επειδή είναι ανοιχτή παγκοσμίω, θα πρέπει και θα έχει τα ίδια πορτσούλε, αλλά θα είναι και πολύ πιο ζωρικό ανταγωνισμό. Και ίσω και το να μιλάμε και για, το, και για τον κόσμο και το προσωπικό και το ταλέντο σε καθαρά τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα, Ε, για εταιρείε σαν, σα και εμά που ήδη εμεί έχουμε 150 Έλληνε, δεν, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό ο χαρακτήρα πολύ εύκολα. Αλλά αν ήταν μια καινούργια εταιρεία, δεν ξέρω αν θα καταλήγαν να έχουν 150 Έλληνε μετά από 10 χρόνια. Ναι, κοίτα, και νομίζω ότι επειδή όλος ο, όλη αυτή η ιστορία με του ψηφιακού νομάδε είναι λίγο. Ε, 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 Νομίζω ότι υπερβάλλουν λίγο αυτοί που το λένε. Δηλαδή, είναι λίγο τώρα φταίνει και λιγότερα, σε παρακαλώ. Δη, 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 δεν πιστεύω ότι. Δη, οπωσδήποτε περισσότεροι άνθρωποι θα δουλεύουν remotely, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι παρά ένα μικρό yeah. ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που θα είναι. Από το σπίτι, θα είναι, τους, θα απ το σπίτι δηλαδή. τους. Δεν νομίζω θα δουλεύουν Άξι. από την οίκονο, ξέρω εγώ, yeah. ή από την πάρο ή από δεν ξέρω πού. Ε, λοιπόν, άρα ίσω ε, πρέπει να κοιτάξουμε στη γειτονιά μα. Δηλαδή, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Βούλγαροι και Τούρκοι παράδειγμα έχουν πάρα πολλούς ανθρώπους με κατάλληλα skills. Ξέρεις, πώς μπορείς να τους διευκολύνεις να έρθουν εδώ. Είναι ένα, ένας τρόπος να το δεις. Η Ρουμανία, ας πούμε, νομίζω ότι... Η, η Ρουμανία δεν έχει και πολύ το... λόγο να φύγει. Ναι, Ρουμανία Ρουμανία ακριβώς. Δεν, νομίζω, ναι, έχει πολύ ναι, λόγο. Ναι. ναι. Δηλαδή, η Ρουμανία έχει... Εγώ λόγω νομίζω, λόγω. νομίζω, λόγω. νομίζω, λόγω. νομίζω λόγω. το αντίστροφο. Η Ρουμανία αυτό, way, επένδυσε πάρα πολύ στον κόσμο τη. Και... Mm. Πιο πολύ με το μοντέλο τη Ινδία, του outsourcing, το λίγο πιο μπασκλά, α το πούμε. Αλλά ξέρει τι, μετά το Βασκλάσ χτίζονται και τα υπόλοιπα, και τώρα είσαι πολύ καλό δρόμο. Η Ρουμανία δηλαδή έχουν πολύ ζωντανή σκηνή. Τελειών, δηλαδή. Έχουν και μεγάλε εταιρείε ε, έτσι. Φοβερέ εταιρείε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να κλείσουμε ε, λίγο με το τι αισθάνεστε τώρα πόσα χρόνια μετά, δηλαδή, και δεν εννοώ μόνο τη Workable, εννοώ όλη, όλη αυτή την περιπέτεια, όλο αυτό το ταξίδι. Ε, αν μίλαγε σε κάποιον ο οποίο. αναρωτιέται το ίδιο αν πρέπει να το ξεκινήσει, ή κάποιον γονιό που μπορεί να σκέφτεται, θα ήθελα το παιδί μου να γίνει επιχειρηματία ή να μπλέξει με αυτά τα πράγματα ή με αυτόν τον τομέα. Τι, τι θα του έλεγε εσύ, Σπύρος. Δηλαδή, τι, 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 πώ αισθάνεσαι τώρα για αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια, α πούμε. Κοιτάξτε, συμβουλή είναι λίγο δύσκολο να δώσει. Δεν είναι συμβουλή. συμβουλή, είναι σκέψη. Ναι. πώς αισθάνεσαι. Νομίζω ότι ο καθένα το βλέπει από τη δική του προσωπική πλευρά, τι του ταιριάζει αυτόν, τι του αρέσει αυτόν. Πάντω, σίγουρα, αν με ρώταγε κάποιο, θα του έλεγα ότι είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνει κανεί στη ζωή του. Θα γνωρίσει πολλού ανθρώπου, θα περάσει από πολλέ ε, καταστάσεις δύσκολε, θα κληθεί θα να πάρει αποφάσει. Και εν τέλει αυτό. Θα καταλάβει <laughs> πολύ περισσότερα πράγματα και για τον κόσμο και για τον εαυτό σου. Οπότε σίγουρα, αν θέλει να το κάνει, κάντο κυρίω γι' αυτό. Δεν λέω και τα χρήματα, βασικά σε απόλυτο νούμερο. Τα χρήματα, κατά πάσα πιθανότητα, είναι περισσότερα από οποιαδήποτε άλλο, α το πούμε, επάγγελμα να ακολουθεί. Αλλά αν βάλει τη σχέση απόδοση και προσπάθεια. Είναι μιζέλη. πολύ, κακ, πολύ κακ, κακή αυτή η σχέση. Δηλαδή, υπάρχουν πολύ καλύτερα επαγγέλματα. Μπορεί να βγάλει καλά λεφτά χωρί να περάσει όλα αυτά τα βάσανα. Οπότε, αν θέλει να το κάνει για να αξίζει, θα πρέπει να το αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω πιστεύω... ότι αυτό που λέω σπύρο είναι ότι είναι το είδο του πράγματο που αν το κάνει, το κάνει και λίγο για τα βάσανα. Αυτό ο οποίο πάει να γίνει πολεμικό αντιποκριτή. Δεν πάει γιατί είναι ο πιο πρακτικό τρόπο να βγάλει αυτά τα χρήματα. Πάει γιατί κάπου και, αυ και αυτό το βίωμα και το ρίσκο που θα πάρει, αλλά και το πόσο κοντά θα έρθει σε αυτό το σημαντικό και τι κάνει για την ανθρωπότητα, του είναι σημαντικό. Οπότε πρέπει, mm. πρέπει, λίγο να σε τρώει κιόλα. Και ξέρει, τι λένε, ποιο είναι το μυστικό τη επιτυχία, ποιοι είναι οι καλοί εντερπενέ, τι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πρέπει να. Mm. Για μένα το νούμερο ένα είναι να είσαι διατεθειμένο να το κάνει αυτό το πράγμα και να κάνει τι mm. θυσίε που απαιτούνται, γιατί πρέπει να είναι πολλέ. Και ναι, υπάρχουν πολλέ εκφάσει επιχειρηματικότητα. Κάποιοι είναι απαταιώνε. Άρα πρέπει αυτοί που κάνουν αυτό να είναι διατεθειμένοι να είναι απαταιώνε. Κάποιοι άλλοι, α πούμε, πρέπει να είναι που θέλουν να πάρουν ένα δρόμο, ξέρω εγώ, που είναι πολύ μακρύς και ε, α, απαιτεί να δώσουν πρώτα αξία στην κοινωνία μέσα από τα προϊόντα και στην αγορά μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που φτιάχνουν, αυτοί είναι διαδεθειμένοι να προσπαθήσουν πάρα πολύ και να βασανιστούν πάρα πολύ για να πετύχουν αυτό. Άρα για μένα το νούμερο ένα κριτήριο επιτυχίας ενός επιχειρηματία είναι να είναι διαδεθειμένος να το κάνει. Και να κάνει και αυτό που είναι και appropriate να κάνει δηλαδή αυτό που είναι κατάλληλο ναι, για το είδο επιχειρήση που, που έχει. <laughs> ωραία. Εγώ νομίζω ότι είναι ωραίο τρόπο να το κλείσουμε την κουβέντα μα. Δηλαδή, ε, γυρνώντα και στον Αριστοτέλη, ξέρεις, νομίζω ότι για αυτόν η κατάρα ήταν αυτό που λέγει ο ανεξέταστο βίο, mm. δηλαδή τα πράγματα να σου έρχονται άνετα και βολικά και να μην σε πιέζει τίποτα προ την αυτογνωσία. Ενώ ένα από τα ωραία πράγματα, νομίζω, τη επιχειρηματικότητα είναι ότι των πραγμάτων. Ο βίο σου αποκλείεται να είναι είτε βαρετό είτε ανεξέταστο. Ε, η startup τίνει να τον εξετάσει το βίο σου πολύ. Ακριβώ. <laughs> ευχαριστώ παιδιά πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστώ πολύ. Εμεί ευχαριστούμε.